Κύριε Βουλευτά, πραγματοποίησατε επίσκεψη χθες, Τετάρτη, στον Ορεινό Όγκο, όπου βρίσκονται οι πρόσφυγες στα ξενοδοχεία των Γρεβενών μαζί με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Καρυπίδη, τον Δήμαρχο Γρεβενών, τον κύριο Δασταμάνη και άλλους φορείς. Ποιος ο στόχος αυτής της επίσκεψης, τι υπόθηκε και τι σχεδιασμός υπάρχει όσον αφορά τους πρόσφυγες στα Ορεινά Γρεβενά? Κοιτάξτε, ο στόχος ήταν απλά θυματιτικός, βασικά έτσι για να δούμε τους ανθρώπους, να ευχηθούμε καλή χρονιά. Και βέβαια υπήρχε και μια συνάντηση εκεί, μια άτυπη συνάντηση με τους ξενοδόχους που φιλοξενούν τους πρόσφυγες, όπου συζητήσαμε κάποια θέματα όσον αφορά δηλαδή τη φιλοξενία. Πήραμε και μια εικόνα με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο της κατάστασης στην οποία διαβιούν οι πρόσφυγες. Από ό,τι μας είπαν, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ευχαριστούν τον γερμανικό λαό, έτσι, και την ελληνική πολιτεία, αλλά και όλο γενικά τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία και με την αγάπη που τους υπηρέλαβε όλο αυτό το διάστημα στις δύσκολες περιόδους που περνάνε. Οι ξενοδόχοι εξέφρασαν την άποψη ότι είναι αρκετά, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την διαδικασία και θα ήθελαν δηλαδή να υπάρχει έτσι μια συνέχιση του προγράμματος μέχρι τουλάχιστον το τέλος του 2017. Υπάρχει ενημέρωση, ενημερώθηκαν οι ξενοδόχοι από τον Περιφερειάρχη ότι υπάρχει παράταση τελικά μέχρι 31 Μαρτίου του 2017, γιατί έλυγε σύμφωνα με πληροφορίες 31 Δωδεκάτου του 2016. Τελικά υπάρχει μια παράταση μέχρι τον Μάρτιο? Ναι, έχει υπογραφεί ήδη η σύμβαση της ΥΠΑ της αρμοστίας με τους ξενοδόχους μέχρι 31 Μαρτίου. Και επιθυμούν να γίνει και μια να γίνει επέκταση, δηλαδή να συνεχιστεί σε όλο το 2017 τουλάχιστον, γιατί αυτούς έχουν έτσι ένα σημαντικό οικονομικό όφελος. Θα υπάρχει κάποια άλλη συνάντηση το επόμενο διάστημα, γιατί πάνω όσον αφορά τους πρόσφυγες, αν υπάρχουν προβλήματα, γιατί είδαμε ότι έλειπε και ο κύριος Μανδράκος από την περιφερειά της Γρεβενών, που έχει χειριστεί το θέμα το τελευταίο διάστημα. Να πούμε ότι ο κύριος Μανδράκος βρισκόταν εκτός, έχουν ρίψει την εκτός Γρεβενών, εκτός. Και άρα δεν μπορούσε να είναι, δηλαδή δεν είχε να κάνει με κάποιο λόγο η απουσία του, ήταν τότε δεν βρισκόταν στα Γρεβενά, δεν βρισκόταν στην περιοχή. Η επίσκεψη εκεί βέβαια δεν έγινε έτσι ιδιαίτερα οργανωμένη και να έχει έναν επίσημο χαρακτήρα. Βρεθήκαμε με τον Περιφερειάρχη σε μια εκδήλωση που έκανε ο Γυμναστικός Σύλλογος σε ένα τουρνουά βόλεϊ μικρών παιδιών με ομάδες από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Και κάνοντας και το έθιμο της τσιγαρίδας εκεί, και βρεθήκαμε εκεί και κάναμε αυτή την επίσκεψη. Οι ξενοδόχοι είναι αρκετά πλήρως ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα, όπως και οι πρόσφυγες, και από ό,τι βλέπουμε ότι η κοινωνία των Γρεβενών έχει αποδεχθεί τους ανθρώπους αυτούς. Έτσι δεν υπήρχαν προβλήματα, μπορούμε να πούμε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και άρα προχωρά πολύ ομαλά και πολύ καλά αυτό το πρόγραμμα. Και γι' αυτό βέβαια επιθυμούν, ας πούμε, και την συνέχισή του μέχρι το τέλος του 2017. Υπάρχει μια παρέμβαση, ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Βουλευτά, της κυρίας Ζεμπιλιάδου, η επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που αφήνει εχμές την κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει πλέον χειμερινός τουρισμός στα Γρεβενά με την παρουσία των προσφύγων πάνω. Και αφήνει εχμές τόσο στην κυβέρνηση και σε εσάς, αλλά και στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Καρυπίδη. Εντάξει, δεν μπορούσε να ακουστεί και κάτι. Και κάτι διαφορετικό, όταν κάποιοι έχουν επιλέξει μόνο τον δρόμο της άρνησης, της κινδυνολογίας και της καταστροφολογίας, θα προσπαθήσουν να βρουν και βρίσκουν να πω διάφορα. Δεν το σχολιάζω, θεωρώ ότι κακώς γίνονται τέτοιου είδους αναφορές. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Το ζήτημα του χειμερινού τουρισμού στα Γρεβενά έχει να κάνει με το χιόνι, έχει να κάνει με τις υποδομές του χιονοδρομικού κέντρου, που είναι άλλα ζητήματα, τα οποία επί ευκαιρία χθες κάναμε και μια συζήτηση με τον Περιφερειάρχη αλλά και με τον Δήμαρχο, να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το χιονοδρομικό. Υπάρχουν ξενοδοχεία διαθέσιμα για όποιον θέλει να έρθει και να βρεθεί στην Βασιλίτσα, είτε για σκι, αν έχει καλυφθεί πλέον η περιοχή με χιόνι, ίσως με τη χθεσινοβραδινή χιονόπτωση, να μπορεί αυτό να καταστεί εφικτό, ή και να βρεθεί στους χώρους της Βασιλίτσας και της Πίνδου για να απολαύσει τις ομορφιές του. Δεν νομίζω ότι το ένα εμποδίζει το άλλο. Οι κραυγές του διαχωρισμού έχουν ρατσιστικό χαρακτήρα, θεωρώ, και δεν έχουν χαρακτήρα της συμπόρευσης, της αλληλεγγύης και της συμπόνιας. Είναι δεδομένο και το γνωρίζουμε στα Γρεβενά ότι ο συγκεκριμένος αυτός αριθμός των προσφύγων που βρίσκεται στα συγκεκριμένα
και στον Ορεινό Όγκο. Το αντίθετο, μάλιστα, θα έλεγα, και γι' αυτό υπάρχει και το αίτημα πολλών, ας πούμε, να συνεχιστεί το πρόγραμμα τουλάχιστον μέχρι τέλος του 2017 και βέβαια να πούμε ότι